πάμε τώρα όντως στο ίδιο το Halloween και θέλω να δείτε, παιδιά, επειδή διανύουν τώρα στην Αμερική. Τώρα είμαστε σε Halloween φάση. Ναι, είναι η περίοδο. Δείτε εδώ, ας πούμε, και θέλω να μου πείτε, αφού σπάσετε το κεφάλι σας, ποια μπορεί να είναι αυτή η κυρία που ντύθηκε έτσι για το Halloween του 2019 συγκεκριμένα. Είναι λοιπόν η βασίλισσα του Halloween στην Αμερική. Μαντέψτε, χωρίς να φωτοσούπε. Χωρίς να φωτοσούπε, λέω Heidi Klum. Έπεσα μέσα. Παιδιά, δεν είναι... είδα τίποτα από κάτω. Παιδιά, το γράφει από πίσω με το λέω. Παιδιά, γράφεται από κάτω. Μα γι' αυτό το είπα. Αλλά έχει, νομίζω, η Heidi Klum έχει κάνει τις μεγαλύτερες εμφανίσεις στην Αμερική στο Halloween. Αυτό που φοράει, συγγνώμη, ρε παιδιά, αυτό είναι όλο ένα κοστούμι. Μαζί με make-up. Έχει μπει μέσα στο κοστούμι. Δεν είναι το σώμα τη. Όχι, γιατί το σώμα δεν είναι έτσι. Θυμάσαι, το βλέπαμε με την κόρη τη. Το σώμα δεν είναι. Το αποτέλεσμα πρέπει να είναι πολύ ωραίο, έτσι. Πάνω από τρεις ώρες. Έχει κάνει τρελή δουλειά. Ναι, βέβαια. Και είναι η βασίλισσα αυτών των πάρτι και καλεί και όλες τις υπόλοιπες φίλες της να πάνε εκεί πέρα. Όπως, ας πούμε, ποια τώρα λέτε. Την Katie... Α, εδώ, περιμένετε, πριν πάμε στην Katy Perry. Εδώ είναι η ίδια η Heidi Klum στη μέση, όπου το έκανε κονσεπτικό και σου λέει θα φέρω και τους κλόνους μαζί σε ένα άλλο πάρτι. Άλλες είναι. Που είχε κάνει. Είναι άλλες. Ντύθηκε κονσεπτικά και λέει: παιδιά, πάλι θα πρωτοτυπήσω. Το 16 το κάνει αυτό και λέει: πάρτε και τους κλόνους μου. Χάιντι και κλόνι. Ωραίο, ωραίο. Και ήταν καλεσμένη μια μέρα που λέτε εκεί σε αυτά τα πάρτι η Katy Perry, η οποία ντύθηκε γαριδάκι τσίτος. Και πήγε κάπως έτσι. Με μια τσαντούλα αντίστοιχη. Λίγο φαντασία, ρε παιδιά, αυτό δεν είναι ωραίο. Τι λες, καλέ, που δεν είναι ωραίο. Δεν σαν λάβα είναι, λίγο σαν, είναι σαν μια μάζα. Αυτό είναι, θα μπορούσε να δείξει κάτι. Ναι, δεν μ' αρέσει. Ούτε εμένα. Ενώ το προηγούμενο σε ενθουσίασε. Είσαι Heidi. Ναι, είχε ένα ενδιαφέρον. Το... όλη αυτή η αλλαγή. Από μένα είναι όχι. Αυτή, α πούμε, εδώ που τη βλέπετε, θα μπορούσε να τη μαγειρέψει η Μαρία Μενούνος, η οποία είχε ντυθεί κάποτε στο Halloween υπάλληλος McDonald's. Και εμφανίστηκε κάπως έτσι. Και σέρβιρε κιόλας τον κόσμο σε εκείνο το πάρτι. Συγγνώμη, θα την κάνω αυτή την ερώτηση. Στο Halloween είναι τύπου απόκριες κιόλας. Ναι. Δεν είναι μόνο θεματικό ότι είναι αυτό. Υποτίθεται ότι είναι scary απόκριες. Ναι. Δηλαδή λίγο τρομακτικές. Το γαριδάκι απόκριες τρομακτικό. Δεν είναι. Δεν τους βγήκε. Εξαρτάται πόσο καυτερό είναι το γαριδάκι, Μάριο. Δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε η Katy. Δεν τους βγήκε. Ή αυτό, ας πούμε, είναι σκέρι. Όχι, βέβαια. Κοίτα, για την κοινωνική της τάξη θα μπορούσε όντως να τρομάξει αν της έλεγαν να δουλέψει ως υπάλληλος, φαντάζομαι. Για τη Μαρία Μενούνος, καλέ. Τόσο το κορίτσι αυτό το προσιτό ήρθε εδώ, έκανε τους γάμους. Αν είναι και Ελληνίδα, συγγνώμη. Στο χωριό, κάτσε, περίμενε.